πρόσκληση και τη συμμετοχή σε αυτή την ωραία ημερίδα. Λυπάμαι που έχασα όλο το προηγούμενο session, διότι ήμουνα σε μια ρομποτική επέμβαση σε έναν ασθενή, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα ογκολογικό στο έντερο, πάρα πολύ χαμηλά. Είχαμε δύο επιλογές, να κάνουμε μια ανοιχτή επέμβαση για να καταλήξει με μια μόνιμη κολοστομία, με μια μόνιμη παραφύση νέδρα. Και η δεύτερη επιλογή μας, να μπορέσουμε ρομποτικά να αφαιρέσουμε το πάσχον μέρος του εντέρου και να φέρουμε το πάνω μέρος, να το ενώσουμε με το κάτω, ακριβώς εκεί που τελειώνει το έντερο. Οπότε επέλεξα να παραμείνω στο χειρουργείο μου μέχρι να έρθω εδώ, ενθουσιασμένος για το αποτέλεσμα που είχα, να σας καλησπερίσω και να σας πω ότι εμείς σαν όμιλος και προσωπικά η δική μας η ομάδα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ξεκινήσαμε στην Ελλάδα τη λαπαροσκοπική χειρουργική από το 1991 με τεχνολογία την εποχή εκείνη εχμής. Το 2006 φύγαμε από την λαπαροσκοπική τεχνολογία και πήγαμε στη ρομποτική. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία περίπου 20 με 30 χρόνια για εμάς τους χειρουργούς είναι συναρπαστική. Έχουμε καταφέρει να μπορούμε... Κάντε ξανά, από την αρχή. Έχουμε καταφέρει να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε στους ασθενείς. Δηλαδή, ελαχιστοποιώντας το τραύμα, ελαχιστοποιώντας την απώλεια αίματος, ελαχιστοποιώντας τον πόνο και δίνοντας άνεση στην ανάρρωση του ασθενούς που θα χειρουργηθεί, μας επιτρέπει να έχουμε ελαχιστοποιήσει και τις επιπλοκές και τα μεταχειρητικά προβλήματα. Χρειαζόμασταν όμως πολλή εξέλιξη στην τεχνολογία για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα με τέτοιες δυνατότητες που είναι συναρπαστικές. Γι' αυτό και η λαπαροσκοπική, για όσους δεν είναι ενήμεροι, που είναι με εργαλεία ενός μήκους γύρω στα 35 εκατοστά, που ανοιγοκλίνει μόνο το άκρο του ή περιστρέφεται, αλλά δεν έχει κίνηση, όπως ο βραχίωνας, ο ρομποτικός, όπως το εργαλείο το ρομποτικό, μας δυσκόλευε και έπρεπε να εκπαιδευτούμε και να ασκηθούμε πάρα πολύ, κάτι που έκανε πάρα πολύ δύσκολη την επέμβαση αυτή για πάρα πολλούς χειρουργούς. Στη συνέχεια όμως ήρθε η ρομποτική τεχνολογία από το 2006 και μετά. Απλώς αναφέρω ότι είμαι επιβλέπων χειρουργός για την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για τη ρομποτική χειρουργική και βασιζόμενοι εμείς προσωπικά στον όμιλο το δικό μας, αλλά και εγώ προσωπικά σαν χειρουργός, σε αυτό που βλέπετε ότι θέλουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και να λύσουμε αυτά για τα οποία ο κόσμος μας εμπιστεύεται, να έχουμε την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Εγώ έβαλα το GPS πριν φύγω από το ιατρικό κέντρο, δεν είχε ταξί να τρέξω, να πάρω, μπήκα, ήξερα σε πόσα λεπτά θα είμαι εδώ, μου είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μπορούσα να το κάνω με κάποιον άλλο τρόπο? Όχι. Εδώ λοιπόν δείχνω πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία στα χέρια μας και επειδή αυτή τη διαφάνεια τη δείχνω και σε διεθνείς ομιλίες μου, την έχω επίτηδες και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να μου δίνεται ο χρόνος να αναφέρομαι στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Το κόστος, πρόβλημα. Αλλά πού είναι το πρόβλημα? Δεν νομίζω ότι για έναν χειρουργό είναι πραγματικά ο στόχος του να ελαχιστοποιήσει το κόστος, παρά να αυξήσει και να κάνει στο maximum με την παροχή υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή του το αποτέλεσμα. Άρα να είναι ανέμακτος, λιγότερο κόστος. Ανώδυνος, λιγότερα φάρμακα. Μπορεί να αναπνέει καλύτερα, δεν έχει αναπνευστικές επιπλοκές. Μπορεί να κινηθεί γρήγορα, δεν έχει θρομποφλεβίτιδες, δεν έχει πνευμονικές εμβολές. Δεν έχει τραύμα μεγάλο, άρα δεν έχουμε από εκεί λοιμώξεις. Δεν έχει μετεγχειρητικές κύλες, γλιτώνουμε χρήματα. Δεν πάει όλο το ΣΟΕ να τον επισκεφτεί μια εβδομάδα γιατί φεύγει το άλλο πρωί, γλιτώνουμε χρήματα. Οπότε αυτό που λέω πολλές φορές είναι, δεν θα ήθελα ο χειρουργός να σταθεί μόνο στο κόστος, διότι αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, είναι άλλον, είναι του νοσοκομείου, των οικονομολόγων κτλ. Εξελίχθηκε λοιπόν η ανοιχτή στη λαπαροσκοπική και από εκεί στη ρομποτική. Το 2000 πήρε έγκριση το πρώτο σύστημα και από το 2001-2002 και μετά άρχισε να γίνεται συζήτηση για αυτή την τεχνολογία παράλληλα με το Wi-Fi, Wireless Web. Επομένως, πάμε παράλληλα. Και τι έγινε τώρα? Είχαμε μια τεχνολογία Airspace που έρχεται από το μέλλον. Το κάναμε, τη διαφήμιση. Το μέλλον είναι εδώ. Το κάναμε βέβαια για να δώσουμε κάπως στον κόσμο ένα μήνυμα, το οποίο ακριβώς ήταν το αντίθετο.
το παρελθόν είναι εδώ. Αυτό το οποίο μας οδήγησε στα airspace programs, αυτό είναι το οποίο μας έκανε να χρησιμοποιούμε σε miniature την τεχνολογία αυτή, η οποία εδώ δεν αναπαράγεται τέλεια. Αλλά στο χειρουργείο είναι καλύτερη. Επομένως, δεν ξέρω γιατί κόλλησε. Ωραία, ξεκόλλησε, εντάξει. Επομένως, τι έγινε τώρα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Σε 10 περίπου χρόνια από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή της, η τεχνολογία αυτή, ένα σύστημα Da Vinci λέγεται, άρχισε να εφαρμόζεται στα καλύτερα ογκολογικά κέντρα της Αμερικής, παράλληλα φυσικά και της Ευρώπης και σε άλλα μέρη όπως είναι η Ασία. Για καρκίνο, για ογκολογικά προβλήματα. Αφού λοιπόν μπορούμε για τα ογκολογικά προβλήματα να εφαρμόζουμε αυτή τη τεχνολογία, τα πλεονεκτήματα φαίνεται ότι είναι αυτά τα οποία θα οδηγήσουν και τις εξελίξεις. Επομένως, ποιες είναι οι σημαντικές διαφορές από τις άλλες τεχνικές? Κυρίως η εργονομία των εργαλείων, το ότι ο χειρουργός δεν είναι όρθιος όσες ώρες χειρουργεί, κάθεται και χειρουργεί. Και βέβαια έχουμε ακρίβεια, τρισδιάστατη εικόνα και δεν έχουμε μεταχειρητικές λοιμώξεις, ούτε ακουμπάμε τον όγκο. Επομένως, δεν μεταφέρουμε κύτταρα αλλού. Δεν έχουμε διασπορά κυττάρων. Αφού δεν πάω εκεί που είναι το πρόβλημά μου και πάω από εδώ και από εκεί και το παίρνω γύρω-γύρω και παίρνω τους λεφαδένες, δεν έχω διασπορά κυττάρων, δεν έχουμε απώλεια αίματος που μεταφέρει κύτταρα και βέβαια, όσο καλύτερη είναι η τεχνολογία όπως αυτή που βλέπετε, που είναι το τελευταίο σύστημα το οποίο έχουμε διαθέσιμο εδώ και ένα χρόνο περίπου στο ιατρικό κέντρο, όλο αυτό μας έχει επιτρέψει και με την τεχνική της πυγολαμπίδας, εκεί που βλέπουμε κάποια αγγεία και δεν ξέρουμε αν είναι φλέβες ή αρτηρίες, βάζουμε μια χρωστική και γίνεται εμφανές με τι έχουμε να κάνουμε. Επίσης για τους λεφαδένες. Φανταστείτε όταν κόβουμε το έντερο από εδώ και από εκεί και πρέπει να το ενώσουμε, πρέπει να έχει καλή αίματωση. Αν αυτό δεν είναι όπως πρέπει, τότε έχουμε πρόβλημα. Οι εξελίξεις εταιρείες είναι σημαντικότατες. Πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια και πια τρέχουμε, όπως βλέπετε, πολύ γρήγορα στο θέμα αυτό, με την πιο σημαντική να είναι της εταιρείας Verb, η εταιρεία Verily, της Google and Johnson & Johnson, όπου το ιατρικό κέντρο και εγώ προσωπικά σαν χειρουργός έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, με στόχο τη συμμετοχή μας σε εξελίξεις, να ξέρουμε τι γίνεται, τι έρχεται και πού πηγαίνουμε όσον αφορά τον κομμάτι αυτό. Και δεν θα λέγεται ρομποτική, θα λέγεται digital surgery. Δεν έχω νομίζω χρόνο να σας παρουσιάσω βιντεάκια κτλ. Απλώς να πω ότι το γεγονός ότι το 2006 ξεκινήσαμε με το πρώτο σύστημα ρομποτικής χειρουργικής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις πρώτες εφαρμογές οι οποίες... Δεν ήταν έτσι. Δεν ξέρω αν έχει και από αν. Έχει αντίπαλους ομίλους εδώ, δεν ξέρω. Απλά να σας πω ότι σήμερα η εμπειρία η δική μου γενικότερα στη λαπαροσκοπική είναι πάνω από 16.000 και στη ρομποτική πάνω από 3.000. Αυτές οι επεμβάσεις που είναι σχεδόν όλες οι επεμβάσεις τις κάναμε και τις κάνουμε λαπαροσκοπικά, όμως η γκάμα των ρομποτικών επεμβάσεων είναι τεραστία. Από τον ισοφάγο, το στομάχι, το έντερο, τη βαριατρική χειρουργική, χοληφόρα, πάνκρεας, σπλήνα, επινεφρίδια, κύλες, γυναικολογικές επεμβάσεις και όλα αυτά νομίζω ότι είναι αρκετά για να μην σας δείχνω βίντεο. Η εξέλιξη είναι συναρπαστική. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι για μας που έχουμε την εμπειρία και τη γνώση, την μεταφέρουμε και στην Ελλάδα σε συναδέλφους μας, σε φοιτητές, σε ειδικευόμενους, σε χειρουργούς, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, σε χειρουργούς που έρχονται από το εξωτερικό και μας επισκέπτονται συχνά. Έχουμε πάρα πολύ συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια με χειρουργούς οι οποίοι είναι από κέντρα που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει ρομποτική και μας επισκέπτονται. Η τριβή μας με όλη αυτή την ιστορία και το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μια σειρά στη πρώτη γραμμή όσον αφορά τις εφαρμογές αλλά και τις εξελίξεις με πάρα πολλές επεμβάσεις δικές μας, όπως είναι η διαμέσου μίας τομής. Φανταστείτε ότι αντί να κάνουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις τομές, κάνουμε μόνο μία, πολύ μικρή, κάτω από τον οφαλό, μπαίνουμε και κάνουμε μία επέμβαση στη χοληφόρα
και σε άλλα σημεία του σώματος, διαφραματοκύλες κτλ. Επομένως, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα εδώ να σταματήσω σε σχέση με τις εφαρμογές της χειρουργικής. Είναι πάρα πολλές. Τα βίντεο που έχω είναι πραγματικά υλικό χειρουργικό. Δεν θέλω σε αυτό να σας κουράσω. Το μόνο να σας πω ότι οτιδήποτε αυτή τη στιγμή σε εμάς, στη δική μου την ομάδα, έχει να κάνει με χειρουργική ογκολογία στομάχου, παγκρέατος, εντέρου και πολλά άλλα όργανα του σώματος, στην κοιλιά, τα αντιμετωπίζουμε μόνο ρομποτικά. Είμαστε απόλυτοι σε αυτό λόγω των πλεονεκτημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει. Ίσως θα ακούσατε ότι πριν από μερικούς δύο μήνες περίπου κάναμε την πρώτη εφαρμογή του 5G από τα Τρίκαλα, όπου μία συνεργασία δική μας με το Πολυτεχνείο μπορέσαμε να κάνουμε χρήση ενός συστήματος ρομποτικού, το οποίο υπακούει όχι σε σύρματα, αλλά σε ασύρματη επικοινωνία, και έγινε αυτό με το Wi-Fi. Έγινε αυτό με το 5G από τα Τρίκαλα στην Αθήνα, στο ιατρικό κέντρο, στο έναν όροφο κάτω από την είσοδο, που σημαίνει ότι χρησιμοποιήσαμε τις πιο δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις ρομποτικές με απόλυτη ασφάλεια. Αν θα γίνεται στο μέλλον αυτό, ή θα γίνεται το διδακτικό κομμάτι, ή θα γίνεται οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τις εφαρμογές, συμμετέχουμε στις εξελίξεις και πιστεύω ότι σε μια άλλη ομιλία που θυγόν θα έχετε πιο πολύ χρόνο κι εσείς, θα σας παρουσιάσω τα δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ μας, μείνετε στο βήμα για να ξεκινήσουμε ανάποδα. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τα πρακτικά παραδείγματα που μπορεί να ξεκινήσει από την πρακτική εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής που μας παρουσίασε ο Δ. Κωνσταντίνης? Αν δεν υπάρχει, να ρωτήσω εγώ κάτι, γιατρέ μας. Έχουμε ήδη λοιπόν έχουμε καταλάβει ότι ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το χειρουργείο να γίνει remote. Δηλαδή, αν το 5G σταθεροποιηθεί, μπορείτε εσείς να χειρουργείτε από το ιατρικό διαβαλκανικό της Θεσσαλονίκης στο Μαρούσι και αντίστροφα. Το οποίο από δεν εδώ, είναι πολύ μακριά. Θα μπορώ από εδώ να χειρουργώ. Μέσα από το συνέδριο. Ναι, ναι. Η κονσόλα δηλαδή χειρουργική. Αν είναι εδώ και η ομάδα χειρουργική που ξέρει να κάνει τις κινήσεις εκεί, στο χειρουργείο, μπορεί να γίνει επέμβαση έτσι. Άρα, αν βελτιωθεί το ψηφιακό κομμάτι, θα μπορεί να γίνεται αυτό in real time από εδώ, οπουδήποτε στον κόσμο. Ή να είμαι εγώ στην κάρτα αυτό. Ταυτόχρονα έχει γίνει τρισδιάστατο, το οποίο σας εκπληρώνει δυνατότητες. Είναι 3D, ναι. Έτσι. Και ουσιαστικά εδώ μιλάμε για robot assisted, διότι το ρομπότ βοηθάει στην εκτέλεση. Εσείς όμως συνεργάζεστε με το ρομπότ και το καθοδηγείτε σε όλη τη φάση διαδικασίας με απόλυτο τρόπο. Λάθος. Δεν αυτενελεί. Όχι. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί τα ρομποτικά εργαλεία για να κάνει αυτό που το μυαλό του και οι γνώσεις του και η εμπειρία του ξέρουν για να διεκπεραιώσει μία επέμβαση. Επομένως, με τα χέρια μου, αλλά με άλλο τρόπο, αντί να τα κρατώ και να κάνω κινήσεις μέσα έξω και τα λοιπά πάνω από τον ασθενή, από τη ρομποτική κονσόλα κινώ όλα τα εργαλεία όπως πρέπει, χωρίς να υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Ο μόνος αυτοματισμός είναι αν εγώ λίγο ξεφύγω και στρίψω το κεφάλι μου κάπου και τα εργαλεία κινούνται, θα είναι πρόβλημα. Άρα την ώρα εκείνη σταματάει να λειτουργεί το μηχάνημα. Αν κάτι συμβεί, σταματάνε τα εργαλεία όλα εκεί. Υπάρχει δηλαδή αυτοματισμός ασφαλείας, πάρα πολλοί αυτοματισμοί ασφαλείας, που πρέπει ο χειρουργός να είναι τόσο γνώστης πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία και φυσικά να ξέρει τι θα κάνει μέσα στο χειρουργείο, στην τεχνική. Άρα είναι μόνο εργαλεία, δεν υπάρχει αυτοματισμός εδώ. Ελπίζουμε ότι κάποτε η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει να μας αναπαράγεται ένα χειρουργείο με κάποιο τρόπο ασφαλή, που αυτό το βλέπουμε πολύ δύσκολα, γιατί η ανατομία κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική και οι συνθήκες για κάθε άνθρωπο είναι, και δεν νομίζω ότι το πολύ θέλουμε κιόλας. Ενώ στα μάτια μας επιτρέπουμε στο μηχάνημα να πατήσει το κουμπί, ο οφθαλμίατρος, ο ασθενής να είναι εδώ, να το έχει βάλει δύο σταγόνες και να έχει βάλει τα data στο μηχάνημα και να γίνεται με laser ablation και να βλέπει μετά από λίγα δευτερόλεπτα καλύτερα. Στην κοιλιά, ακόμα και στο θώρακα, έχουμε δυσκολίες τέτοιες ανατομικές. Πολύτιμο και αυτό το παράδειγμα, που σημαίνει ότι στο δικό σας το τομέα που χρειάζεται η ανθρώπινη, όχι απλά παρέμβαση, ο απόλυτος ανθρώπινος έλεγχος, αυτό προβλέπεται να παραμένει το άμεσο μέλλον. Ναι. Ενώ στο μάτι έχουμε ήδη περάσει σε εφαρμογές artificial intelligence ή τουλάχιστον machine learning, όπου το μηχάνημα σε ένα βαθμό αυτενεργεί, διενεργώντας την επέμβαση με τον καλύτερο τεχνικό τρόπο, με τη διάχυση του λέιζερ μέσα σε όρια που το ίδιο ορίζει. Διοχετεύει αυτά που του λέει ο οφθαλμίατρος για την ενέργεια του λέιζερ για να κάνει την επέμβαση.
πιστεύω και δεν θα ήθελα ποτέ να πω ότι θα ήταν λογικό για μας, τουλάχιστον στους χειρουργούς, να φανταστούμε ότι ένα μηχάνημα θα κάνει κάποια επέμβαση, γιατί είναι χιλιάδες οι αλλαγές που συμβαίνουν. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε ένας φοβερός μαθηματικός, ο Νίκος Παραγιώτης από τη Γαλλία, ο οποίος ήταν στο MIT, ήξερε για τη δουλειά που κάνουμε στο ιατρικό, και ήρθε και μου λέει: θέλουμε να συνεργαστούμε με στόχο να πάρουμε Νόμπελ, του είπα εγώ. Με τα χαρά του λέω: θα μου κάνεις τα μάτια μου όταν βλέπω μέσα στην κονσόλα, άμα γυρνάω δεξιά-αριστερά πάνω κάτω τα μάτια μου όπως είναι στην πραγματικότητα, γιατί δεν γυρνάμε πάντα το κεφάλι μας. Μπορεί να... Εγώ λοιπόν την ώρα που κοιτάω εκεί και βλέπω αριστερά λίγο, την ώρα γίνει η κάμερα να πηγαίνει εκεί. Αν πάλι γυρίσω δεξιά, να μην έχω δηλαδή εγώ την ανάγκη να την γυρνάει. Ναι. Πάει και κάνει όλο το μαθηματικό μοντέλο, 20 μαθηματικοί, κάνανε μια απίστευτη μελέτη, ήρθε και μας την έδειξε σε ένα συνέδριο που είχαμε μείνει άφωνοι και μας λέει δύο προβλήματα είχαμε. Ότι τα αγγεία δεν είναι πάντα σε 60 σφίξεις, μπορεί να είναι 62, 65, 70 και οι αναπνευστικές κινήσεις δεν είναι πάντα σταθερές και η ανατομία είναι πάντα άλλη. Οπότε βρείτε μου έναν τρόπο ποιο όργανο μπορεί να είναι σταθερό σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Κανένα. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.